Απόστονα. Μου αρέσει που είσαι χαμογελαστός. Ελπίζω να παραμείνει αυτό και μετά από τη δοκιμασία που έρχεται για σένα. Ωραία, είσαι χαλαρός. Λίγο αγχωμένος. Αλλά... Είσαι λίγο. Λίγο ή πολύ. Λίγο. Πρόσεξε τι λες. Μην δω πολύ εκεί πάνω. Ωραία. Η Κύπρος περιμένει να σε θαυμάσει και να σε αποθεώσει. Και εμείς το ίδιο. Καλή επιτυχία και φεύγεις για τη σκηνή. Σάβα μου! Χαίρετε. Καλώς ήρθες, Σάβα. Χαίρετε. Πώς είσαι? Καλά, λίγο αγχωμένος, αλλά καλά. Εντάξει, μια χαρά. Αγχωμένος, άρα χαμογελαστός. Πάντα. Πάντα. Πολύ ωραία. Τι θα μας πεις σήμερα? Θα σας πω το κύμα από μέλισσες. Η επιλογή του τραγουδίου αρέσει στον κόσμο σίγουρα, σας το υπογράφω αυτό. Πώς είναι η διαίσθησή σου, τι βλέπεις, τι θα κάνεις σήμερα, βλέπεις να κάθεσαι εκεί ή όχι? Πιστεύω θα τα πάω καλά. Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά. Είσαι σίγουρος, γιατί το πιστεύω το πες λίγο. Πιστεύεις ή δεν πιστεύεις? Όχι, το πιστεύω ότι θα τα πάω καλά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Έτσι μ' αρέσει. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τα πας καλά πρώτα απ' όλα για σένα. Μετά για μένα και για όλους εμάς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Η αυτοπεποίθηση είναι το μισό βήμα. Χρειαζόμαστε και το άλλο μισό για να κατακτήσουμε την καρέκλα. Ο Σάββας πάντως αυτοπεποίθηση διαθέτει. Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα. Θα ήθελα να ζήσω σε ένα κύμα. Να με πάει και να με φέρνει και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου, στο λαιμό σου να κρυφτώ. Να μεθάω με τα αρώμα σου, να χορεύω στο κενό. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο. Πάνω στο κόρμι σου, σου φιλιού σου το βυθό. Θα σε εσύ το κύμα, θα μ' αέρας που φυσά. Σου υπόσχω μεταξύ. Έχει ένα υγό χρώμα και μέταλλο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο. Πάνω στο κόρμι σου, σου φιλιού σου το βυθό. Θα σε εσύ το κύμα, θα μ' αέρας που φυσά. Σου υπόσχομαι ταξίδια, ασημένια και χρυσά. Πώς σε είδες σήμερα εσύ, πώς σε είδες? Πιστεύω ότι θα πήγα μια χαρά. Θα πήγες μια χαρά. Καλά. Μια χαρά πήγες. Μάλιστα. Μια χαρά. Αρκετά καλά. Εγώ λέω ότι δεν πήγες πολύ πολύ καλά σήμερα. Δεν πήγε ούτε καλά, όχι πολύ καλά. Εγώ προσωπικά δεν το έδινα τέτοια καρέκλα. Αλήθεια. Γιατί τι σε κάνει να το λες αυτό? Δεν ξέρω, δεν μου πολύ άρεσε. Εντάξει, είμαι λίγο αγχωμένος, δεν ξέρω τι να πω τώρα. Αγχωμένος. Πιστεύω τα πήγε πολύ καλά, παιδιά. Εγώ έχω διαφορετική άποψη. Εγώ ακούω στο Σάβα ότι κάθε φορά που τραγουδάει, τραγουδάει τραγούδια που λέει με πολύ δικό του τρόπο. Στο bootcamp, θυμάμαι, είχες έρθει με τραγούδι του Πλούταρχου. Το κάνεις δικό σου. Σήμερα με τραγούδι των Μέλισσες, που από ποιον άλλο το έχουμε ακούσει σε οντισιόν και bootcamp, ήταν σαν να τραγουδούσαν οι Μέλισσες. Εσύ το έπεσαν να το λέει ο Σάβας. Και το δικό σου μέταλλο έχει ένα πολύ ωραίο στυλ. Είσαι σοβαρό παιδί και σεμνό, που για μένα αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να τραγουδάνε τα παιδιά με το δικό τους τρόπο και να μην θυμίζουν κανέναν άλλον. Αυτό λοιπόν μέτρησε για τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Από εκεί και πέρα,
Η Τάμπτα αποφασίζει. Είναι μια χαρά, παιδί, ρε φίλε, αλλά εγώ γιατί δεν άκουσα αυτό που λες εσύ. Εγώ άκουσα, φίλε μου, Σάβα, ότι σαν να μην καταλάβαινες τι έλεγες. Το τραγούδι το είπε πολύ καλά στις πρόβες. Απλά τώρα κάπου στράβωσε η δουλειά, γιατί ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το άγχος. Σίγουρα το άγχος μπορεί να σε μεταμορφώσει. Όλους μας, έτσι ακριβώς. Διαφωνώ λοιπόν με το φίλο μου εδώ. Νομίζω ότι σήμερα δεν τα πήγες καθόλου καλά. Νομίζω ότι δεν το είχες το τραγούδι έτσι όπως έπρεπε. Είναι ένα βαθιά ερωτικό τραγούδι. Έτσι, κλείνεις τα μάτια σου και το λες. Οκ, δεν το έκανες για μένα σήμερα αυτό. Έχεις ένα ωραίο μέταλλο, όπως λένε τα παιδιά, συμφωνώ και εγώ, αλλά σήμερα είχες μόνο αυτό. Δεν είχες κάτι άλλο. Αν ακούμε αυτά από τον Μπάμπη, δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνει όταν θα διαγωνιστεί η δική του ομάδα. Αλήθεια σας το λέω. Πολύ περδεμένο. Ο Σάββας αρέσει πολύ στο κοινό, οι απόψεις των κριτών όμως δίστανται και νομίζω ότι αυτό είναι που θα δυσκολέψει περισσότερο την απόφαση της Τάμπτα. Σάββα! Δεν τα πήγες πολύ καλά σήμερα. Σε έχουμε ακούσει και ξέρουμε ότι είσαι εξαιρετικός. Σήμερα δεν ήσουν εξαιρετικός και ήσουν αρκετά λιγότερος από εξαιρετικό. Αλλά πιστεύω πολύ, τουλάχιστον έτσι λειτουργείς σε μένα, ότι έχεις μια ξεχωριστή χρειά, έτσι, έχει μια βρωμιά όμορφη, δεν μπορώ να πω πιο κομψά. Dirty, ακριβώς. Yeah. Ήθελα να μιλήσω και εγώ στα ελληνικά και μου λέει να τα πω στα αγγλικά. Ωραία. Και επίσης θεωρώ ότι είσαι πάρα πολύ χαρακτηριστικός τύπος εμφανισιακά, κάτι που εξίσου είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το χώρο. Σάβα μου, θα μιλήσει κανείς. Χωρίς άγχος θα πας και θα κάτσεις στην καρέκλα. Ακολούθησε την καρδιά της η Τάμπτα και του έδωσε τη δεύτερη καρέκλα. Νομίζω ότι έκανε πολύ καλά, αν πάρω υπόψη μου και τον κόσμο που φωνάζει.